Σε εξέλιξη είναι, κυρίες και κύριοι, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, στον Νταβός, με τη συμμετοχή τουλάχιστον 60 ηγετών. Εκεί θα μεταβερθούμε και στην απεσταλμένη μας Κορίνα Γεωργίου. Παρακολουθείς τις εργασίες. Να δούμε ποιο είναι το κλίμα, Κορίνα. Καλό μεσημέρι, Λένα, από τον Νταβός, εδώ που συναντάται η παγκόσμια ελίτ, όπως κάθε χρόνο. Θέμα της 54ης συνάντησης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ είναι ανοικοδομώντας την εμπιστοσύνη σε μια εποχή, σε μια τάξη πραγμάτων που τα μέτωπα του πολέμου είναι ανοιχτά, και αυτό τονίζεται και σε κάθε ομιλία στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Και το κλίμα, βέβαια, ένας από τους βασικούς πυλώνες των ομιλιών. Όπως είπες και εσύ, πάνω από 60 ηγέτες θα παρευρίσκονται ή θα παρευρεθούν εδώ στον Νταβός, μεταξύ των υψηλών προσκεκλημένων και ο Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο και χαρακτήρισε πολύ μεγάλο λάθος την αποχώρηση των ΗΠΑ από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, και βέβαια αναφέρθηκε στον πόλεμο στη Γάζα. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε, αυτή την ώρα έχει ήδη ξεκινήσει πριν από μερικά λεπτά, η ομιλία του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, Χωσέιν Αμίρ Αμπντολαχιάν, αλλά και την ομιλία του Προέδρου της Αργεντινής, τον φιλεγόμενο Πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέ, ο οποίος θα μιλήσει το απόγευμα, και ο Εμμάνουελ Μακρόν εδώ, και η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, και βέβαια Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και απόψε φτάνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ στον Νταβός. Θα συμμετάσχει από αύριο στις εργασίες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Θα έχει φυσικά, θα συμμετάσχει σε ένα πάνελ για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, αλλά θα έχει και μια συνάντηση, μια συνέντευξη, συνομιλία με τον επικεφαλής, ας πούμε, του Foreign Policy, ενός από τα μεγαλύτερα περιοδικά. Και θα τα παρακολουθήσουμε. Και βέβαια και θα φυσικά θα έχει συνομιλίες με επιχειρηματίες στον τομέα της ενέργειας και της επικοινωνίας. Αναμένεται να τονίσει ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, και αναμένεται να επισκεφθεί και το ελληνικό περίπτερο στον Νταβός. Κόρνα Γεωργίου, σε ευχαριστούμε πολύ και για την όμορφη εικόνα που μας μετέδωσες.